Ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον διεξήχθη το Σάββατο στο γήπεδο των Μαύρων Αετών, στο πλαίσιο τη 14η Αγωνιστική του Νότιου Ομίλου τη Β' κατηγορία στην Εψεύρου. Η πρωτοπόρο του Ομίλου Μάκρη υποδέχθηκε την πρωτη στη βαθμολογία, αλλά πάντα μαχητική φουρτούνα. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1, με το νικητήριο τέρμα του να μπαίνει στο 90. Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγε φάσει μπροστά από τι διαιστείε, με τη Μάκρη να έχει τι ευκαιρίε να σκοράρει, χωρί όμω να τα καταφέρνει. Έτσι, οι δύο ομάδε έφυγαν για τα ποδητήρια με το μάτι στο 0-0. Στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, η Μάκρη έχασε δύο σημαντικέ ευκαιρίε για να ανοίξει το σκορ. Στο 53 ο Λαμπάκο έφυγε στο τέτα τέτ με τον Καραφιλίδη, αλλά ο τερματοφύλακα της Φουρτούνα απέκρουσε το πλασέ του. Δύο λεπτά μετά, νέα σπουδαία επέμβαση του κολκίμπερ του φιλοξενούμενων σε σου του Μάνθου. Στο 58 σειρά τη Φουρτούνα να πηλήσει, με τον Καρβουνίδη να δοκιμάζει το σουτ και τον Αενδελή να αποκρούει. Στο 61 ο Λάζου θα περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι για τη μάκρη και δευτερόλεπτα μετά θα χρηστεί σκόρερ νικώντας με όμορφο πλασέ τον Καραφιλίδη. Στο 78 απευθείας εκτέλεση φάουλα από πλευράς μάκρης νέα απόκρουση από τον πορτιέρο της Φουρτούνας. Στο 80 η μπάλα θα έρθει μέσα στην περιοχή της μάκρης μετά από δυνατή εκτέλεση πλαγίου out και ο παγώνης με ωραίο σουτ θα σκοράρει για τη Φουρτούνα ισοφαρίζοντας 1-1. Η Μάκρη πάλεψε για να πάρει τη νίκη και είχε χαμένη ευκαιρία στο 82 από κοντινή απόσταση μετά από εκτέλεση φάουλ με την μπάλα να φεύγει λίγο out. Στο 84 ο Τσιμπλιάρα θα σουτάρει και θα βρει το οριζόντιο δοκάρι τη αιστεία της, της Φουρτούνα. Στο 88 ο Λαμπάκος έπεσε μέσα στην περιοχή και ζήτησε πέναλτι, παίζεται έδειξε ο διαιτητή κ. Ζουζουνίδη. Στο 90 τη λύτρωση για τη Μάκρη θα φέρει ο Γραμμενίδης που με ένα πολύ ωραίο σιρτό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Καραφιλίδη. Με το που μπήκε λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα μετά, εσωφάρισε για την ομάδα σου τα συναισθήματα. Ε, εντάξει, μεγάλη χαρά. και πιστέψαμε κατευθείαν μετά την ανατροπή. Οπότε εντάξει, το πιστέψαμε και το κάναμε. Είχατε αρκετέ ευκαιρίε στο παιχνίδι, ωστόσο καταφέρατε στο 90 να πάρετε την νίκη. Ένα σχόλιο, αν θέλετε, το παιχνίδι. Ε, εντάξει, ήταν δύσκολο δύσκολο ματς, αλλά ήμασταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια. Είχαμε και ευκαιρίε. Φάγαμε το γκολ λίγο σε μια δύσκολη φάση για την άμυνα, αλλά το καταφέραμε γιατί είμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό ήμασταν καλύτεροι κατά κράτο από τον αντίπαλο. Αξίζαμε την νίκη. Να ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια, άμα δεν σκοράρει από νωρί, ενδεχομένω και η άλλη ομάδα παίρνει θάρρο, όπω πήρε και η Φουρτούνα. Ισοφαριστήκαμε εντελώ κοντρα στη ροή του αγώνα 1-1. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε ψυχή. Ε, Μα έδωσε η τύχη Μα έδωσε ο Θεό του ποδοσφαίρου αυτό που έπρεπε και πήραμε το παιχνίδι έστω στο 90. Το αξίζαμε από πιο νωρί. Νομίζω ότι δείξαμε καρδιά πρωταθλητή στο τέλο, στα τελευταία 10 λεπτά. Μπορεί να πάει λοιπόν μέχρι το τέλο ο Μάκρη και να πάρει τελικά το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Ε, είναι τέσσερι αγωνιστικέ ακόμα. Είμαστε πέντε βαθμού μπροστά. Νομίζω ότι είμαστε το πολύ μεγάλο φαβορή ε, για το πρωτάθλημα. Δουλεύουμε καλά όλη τη χρονιά. Το αξίζουμε, πιστεύω ότι θα είμαστε πρωταθλητέ στο τέλο. Το παλέψαμε. Η μάκρη ήταν καλύτερη. Έχασε κάποιε ευκαιρίε. Νομίζω μπορούσαμε να το κλέψουμε το Χ, Το μα το βάλαν στο τέλο. Συνεχίζουμε. Η Φουρτούνα έχει δείξει ότι και, και, σε προηγούμενα παιχνίδια και κόντρα σε καλύτερε από αυτήν ομάδα ότι το παλεύει και δεν το αφήνει μέχρι το τέλο. Ναι. Το παλεύουμε μέχρι το τέλο. Είτε χάνουμε με ένα μηδέν, είτε με δύο, είτε με τρία. Παλεύουμε, παίζουμε, το ευχαριστιόμαστε. Προσπαθούμε να μην προκαλούμε, να μην μαλώνουμε του διαιτητέ όπω κάποιε άλλε ομάδε και να σεβόμαστε το παιχνίδι. Και ένα σχόλιο για την συνέχεια, για το πώ συνεχίζεται στο πρωτάθλημα. Έχουμε άλλα τέσσερα μάτς. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσο περισσότερου βαθμού γίνεται, να τελειώσουμε ήρμα και ωραία και να πάμε για την επόμενη χρονιά.